Εδώ είμαστε. Τελειώσαμε το πρώτο μέρος, είπαμε τι θα κάνουμε για τη χρονιά που μας, φεύγει, που μας έρχεται από εδώ και πέρα, 14-15 είναι τηλεοπτική χρονιά, και θα μιλήσουμε για την έκθεση ε, των κύλων. Ε, αυτή η ιστορία με τα, με τα κύλα και τις εκθέσεις ξεκινάει πολύ παλιά. Είχα τη χαρά να είμαι από τους πρώτους που ασχολήθηκα με αυτό το αντικείμενο. Ακόμα από το 1978 όταν πήγα να ασχοληθάμε τα κοινά είχα κατά νου πάντα, επειδή το έβλεπα, ότι προκειμένου να προβληθούν τα προϊόντα τη περιοχή, θα πρέπει να υπάρχει κάποια κίνηση, να υπάρχει ένα τρόπο. Και ένα από του καλού τρόπου είναι η δημιουργία, το να τα προϊόντα σου σε κάποιε εκθέσει, είτε εδώ μέσα στην περιοχή μα, ήταν να τα εκθέτει ακόμα καλύτερα, λίγο πιο μακριά για να τα βλέπει άλλο κόσμο και να έρχεται να ψωνίζει. Γιατί όταν δεν προβάλλει ένα προϊόν, δεν υπάρχει και πελάτη, δεν υπάρχει και προώθηση προϊόντο, δεν υπάρχει και κάποια κέρδο που να δίνει αποσχόληση στον κόσμο. Το 1978, λοιπόν, από τότε είχα γράψει ένα άρθρο στι τότε εφημερίδε και μιλούσα για τι εκθέσει, για τα εκθετήρια τη Γούνα και άλλων πραγμάτων. Κάπου το 1981. 1982 ε, είχα εκλεγεί στη, στο Νομαρχιακό Συμβούλιο. Το 1981 τον Οκτώβριο γίνονται εκλογές. Έρχεται μια καινούργια κυβέρνηση. Πολλοί από εμά πιστέψαμε ότι θα αλλάξει κάτω στην Ελλάδα, κάτι στην Ελλάδα και ε, αυτό το πίστεψα ακόμα περισσότερο. Να δείξω μια φωτογραφία. Ε, όταν ήρθε στην Κοζάνη, ο Μάρχες, ο Θοδωρής ο Χαλάσης. Ήταν δικηγόρο, καταγόταν τη Βέρεια. Είχε εκλεγεί και αυτό ο νομαρχιακό σύμβολο το 1981 πριν από τι εκλογέ στην περιοχή τη Σιμαθία. Και ήρθε ε, γεμάτο όνειρα ότι υπήρχαν τότε, όπω ε, θα δείτε, εθεροβάμονε, έτσι είχε χαρακτηρίσει άνθρωποι που πετάνε τα μυαλά του δηλαδή και βρίσκονται στον αέρα. Ε, γιατί πιστεύαμε ότι θα κάνω κάτι. Ήρθε ο Καλάση, ο οποίο ήταν χαρακτήρας σαν και εμά και μα έδωσε αμέσω άνθρωπο που και ακολουθούσε τον Γιώργο Γεννηματά, έναν άνθρωπο που πέρασε από την Ελλάδα και πολλά προσέφερε το ΕΣΥ, η τοπική αυτοδιοίκηση που ξεκίνησε ένα δρόμο καλύτερο ήταν αυτό επικεφαλή, ο ψήφο στα 18, η αναγνώριση τη εθνική αντίσταση. πάρα πολλά έκανε, αλλά δυστυχώ πέθανε νωρί και χάθηκε κάτι το οποίο περιμέναμε ότι μπορούσε να κάνει αυτό ο άνθρωπο. Σε εκείνο το διάστημα. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο σιγά σιγά άλλαξε μορφή. Χωρί να έχει ακόμα πάρει να υπάρχει νομοθέτηση και τίποτα, με βάση το παλιό σύστημα, γιατί υπήρχε ένα νόμο από το 1955, που κάποια νομαρχιακή σύμβουλη εκλεγόταν από αυτού που ήταν πρόεδροι, δήμαρχοι και μέλη δημοτικών και κοινωτικών συμβουλίων. Για παράδειγμα, στην Κουζάνη που είχα εκλεγεί εγώ, είχε 500 ψηφοφόρου και έβγαιναν διάφοροι, έβγαιναν για ένα διάστημα δύο ετών. Και συγχρόνω υπήρχαν από διάφορε υπηρεσίε, τι οποίες ήταν αυτό το νομορχιακό συμβούλιο, ουσιαστικά ένα άχρηστο όργανο, το οποίο όμω έγινε με την παρουσία αυτού του ανθρώπου πάρα πολύ χρήσιμο και έκανε πολλά πράγματα. Ε, σεμινάρια, διάφορες, δημιουργήθηκε η υπηρεσία προγραμματισμού ΙΑΝΚΟ που υπάρχει ακόμα. Ε, λίγο πολύ η περιφέρεια ήρθε από τις ενέργειες εκείνες του Νομαρχιακού Συμβουλίου και κάποια στιγμή ανέθεσαν σε αυτό το Νομαρχιακό Συμβούλιο να κάνει καταγραφή της κατάστασης και να συντάξει ένα πενταετές πρόγραμμα. Ε, να δείξουμε κάποιες φωτογραφίες, στην οποία φαίνεται ο Γιώργος Γεννηματάς, ο οποίος είχε έρθει τότε και είχε αρχίσει να δραστοποιείται το Νομαρχιακό Συμβούλιο και είχα ένα θέμα με την εκμετάλλευση των μαρμάρων εγώ. ήταν ε, ένα συνέδριο τη που έγινε ε, και από εκεί και πέρα, μας ανέθεσαν αυτή τη δουλειά και αρχίσαμε αντί να πάμε στις υπηρεσίε και να, κατα... να μας πούν ορισμένα πράγματα για να κάνουμε το πρόγραμμα, προτιμήσαμε ένα άλλο δρόμο που ήταν λαϊκές συνελεύσεις και έχω μια φωτογραφία από αυτές τις λαϊκές συνελεύσεις. Αυτή είναι ε, στο Καπνοχώρι το 1983-1984. Ε, Δοδόπουλος, Αντώνης Μιλωνάς, Βασιλείου, ήταν ο, ο διευθυντή Γεωργίας είναι ο Νομάρη Θοδωρή Καλάτη, είμαι εγώ και είναι και δύο άλλοι παράγοντε. Δεν θυμάμαι τα το ονόματά του από, την Αγροτική Τράπεζα. Πρέπει να ήταν επιθυμητέ συνεταιρισμών. Ε, αυτά είχαν ξεκινήσει σαν ομαρχιακό συμβούλιο και εκείνο που εντοπίσαμε στην κατάσταση του προγράμματο ήταν ακριβώ αυτό. Ότι δεν υπήρχε προβολή των τοπικών προϊόντων παρόλο που υπήρχαν πάρα πολλά και δεν ήξερε για τον Κρόκα, για παράδειγμα, δεν, είχε, δεν, υπήρχε ακόμα ο συνεταιρισμό, τίποτα δεν υπήρχε. Είχε γίνει ο αναγκαστικό συνεταιρισμό, αλλά ουσιαστικό δεν είχε ούτε συσκευαστήρια, ούτε εργαστήρια, ούτε τίποτα. Υπήρχε σαν συνεταιρισμό και ξεκίνησε τότε από αυτό το νομορχιακό συμβούλιο η προβολή. Ε, γίνονται εκλογέ και στο εμπορικό επιμελητήριο και το 1983, το Γενάρη, ε, καταφέρνω και εκλέγουμε πρόεδρο εκεί. Από του πρώτου που ήρθε και να μα συμπαρασταθεί. Έχουμε μια άλλη φωτογραφία, είναι ο νομάρχη Θοδωρή Καλάζη μέσα στο εμπορικό επιμελητήριο, ο οποίο ήταν πανταχού παρών, Φαίνεται και απέναντι και ο δήμαρχο τότε Γιάννη Παγούνη. Και 1983, 3 Ιανουαρίου, γίνεται η ανάληψη τη της, της Προεδρία και στο τέλος του Ιούνια, Προχωράμε και όλα έχοντας υπόψη ότι πρέπει να προ... βάλουμε τα προϊόντα μας και κάνουμε μια έκθεση μαζί με το ΕΟΜΕΧ 13 Ιουνίου, λέει, εκεί, 1983. Στη Μισκή υπήρχε ο ΕΟΜΕΧ, ο οργανισμός ο οποίος προωθούσε προϊόντα και μάθαινε και ορισμένες εργασίες στους βιοτέχνες και σε αυτή την αίθουσα μαζεύουμε, μας εμπιστεύονται εδώ οι διάφορε βιοτεχνίε προϊόντα και τα παρουσιάζουμε σε αυτή την έκθεση. Για να δούμε τι άλλε φωτογραφίε. Και βλέπετε τα χάλκινα, νομίζω δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη φωτογραφία. Πρέπει να υπάρχει ακόμα. Α, ε, ερχόμαστε εδώ, γίνεται καταρχά η έκθεση. Αλλά επειδή θέλαμε να γίνει ένα δώρο και στον τύπο τη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, οργανώσαμε και με βάση τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί με τι λαϊκέ Δεν ήταν δική μου δουλειά αυτή. Απλώ εγώ πήρα και συνέταξα το κείμενο. Και εδώ είναι στην εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, όπου στις στι φωτογραφίε βλέπετε το Μερκούρι Κερατσού, τον Θοδωρή Χαλάτσε, τον, τον Πάρη Θεοδωρίδη και τον καθηγητή Δελιβάνη Πολιτική Οικονομία, ο οποίο έχει καταγωγή από την Κοζάνη και μιλάμε για την οικονομία του νομού Κοζάνης και τη δυνατότητα της ανάπτυξης και πάμε να δούμε τον αντίκτυπο που είχε. εδώ είναι που γίνεται η εισαγωγή για το θέμα. Δίπλα είναι Παπα ο Παπα-Νικολάου, πρόεδρος της Εστίας. Να σημειώσουμε Βοιαϊκή Εστία, Σύλλογος Βελβενδινών και βεβαίω ο Σύλλογο Κοζανιτών ήταν αυτοί που οργάνωσαν την εκδήλωση. Μαζέθηκαν 500-600 άτομα στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Να συνεχίσουμε μετά την ομιλία. Ε, αυτό ήταν το κείμενο το οποίο το πήρε το Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το έκανε ένα μικρό βιβλιαράκι της έκθεσης το οποίο δίναμε όλη την εικόνα της, της περιοχής μας. Είπαμε, προσπαθούσαμε να κάνουμε δώρο φασαρία, να μας προσέξουν γιατί να μην ξεχάσουμε το Κοζάνη η Δυτική Μακεδονία ήταν και απομονωμένη. Είχαμε την Καστανιά που για να έρθει ο άλλο έπρεπε να το σκεφτεί πολύ. Πάμε στη φωτογραφία να δούμε τι εφημερίδε. Αυτή είναι η εφημερίδα Μακεδονία, η οποία ένα ολοσέλιδο μεγάλο μιλάει για την ανάπτυξη τη περιοχή μα. Την άλλη φωτογραφία έχει πάρα πολλά πράγματα, χάρτε κτλ. Αυτή είναι ο Ελληνικό Βορρά. Δύο εφημερίδε υπήρχαν τότε στη Θεσσαλονίκη και βεβαίω πολλά περιοδικά τοπικά, η βοηγική ζωή και άλλα. Γράψαν πολλά πράγματα. Δεν ξέρω αν έχω άλλη φωτογραφία. Σε εκείνη την έκθεση, ένα από του επισκέπτε που ήταν από την Κοζάνια, βλέπει κάποια στιγμή, είχα, είπαμε ότι είχαμε πάντα κατά νου να κάνουμε κάτι περισσότερο από αυτή την έκθεση. Απλώ ήταν το ξεκίνημα αυτό το 1983. Ε, ένα επισκέπτη βλέπει τα έπιπλα εξοχή του Γιάννη Δουζένη και με ρωτάει αν αυτά κατασκευάζονται στην Κοζάνη. Ναι, λέω, στην κοζάνη και τα κάνει ο Τάδε. Και χτυπάει το μέτωπο του. Λέει, Μα εγώ έκανα ολόκληρο ταξίδι στην Αθήνα. Τότε πολυκατάστημα ήταν το Μινιόν, το μεγαλύτερο κατάστημα, το οποίο κάποια στιγμή κάλυγε και σιγά σιγά καταστράφηκε. Ε, δεν ξανά είδα να συνέρχεται. Το κάψαν μάλλον, δεν κάλυγε από μόνο του. Ε, και πάει στο Μινιόν, τα ακριβοπληρώνει, τα αγοράζει και τα κουβαλάει στην κοζάνη. Και λέει, Εσύ, έχουμε τέτοια πράγματα. Δεν ξέρουμε τι έχουμε. Τι πράγματα είναι αυτά. Και εκεί απάνω αυτή τη συζήτηση τη μεταφέρνω στο διοικητικό συμβούλιο και λέω: ρε παιδιά, είναι δυνατόν οι κοζανίτε να μην ξέρουν τι προϊόντα παράγουν. Θα κάνουμε έκθεση. Ε, καλά το λε, αλλά το θέμα είναι πώ το κάνει. Ε, αναζητήσαμε μία περιοχή, ε, αλλά η περιοχή έπρεπε να έχει ορισμένε προποθέσει. Καταρχά, έχουμε μονίμω τη διαμάχη κοζάνη και πτωλαιμαίδο. Εάν την κάναμε σε ένα μέρο μέσα στην πόλη ή το κάναμε από την κάτω μεριά τη κοζάνη ε, το ε, δεν θα του άρεσε. Είναι αμοιβαίε αυτέ τι συμπεριφορέ, να μην κολλάμε στη μια μεριά ή στην άλλη. Έτσι. Και η μεν και η δε πολλέ φορέ κολλάει. Κολλάνε και δυστυχώ δημιουργούν προβλήματα για όλου μα. Και έξαφνα πηγαίνοντα στην Τολμαίδα μια μέρα, βλέπω το σταθμό. Είχα από παλιά και θυμόμουν ότι το 1955-56 γινόταν γεωργικές εκθέσεις εκεί. Ο σταθμός έχει προσφέρει πάρα πολλά για την αποκατάσταση των προσφύγων, γιατί είχε γίνει για αυτό το σκοπό. Είχε ζώα για να μπορέσουν να βάλουν στα, στα σπίτια τους ή στις μονάδες τους αγελάδες, κότες. Είχε κολαπτήριο, είχε πάρα πολλά. Αυτό μάλιστα ήταν ε, το κτίριο το οποίο είχαν άλογα. Ε, ναι και άλλες φωτογραφίες έχω. Και αυτό είναι το κολαπτήριο, αν θυμάμαι καλά. Και μια άλλη ακόμα φωτογραφία, αυτό είναι το διοικητήριο. Ε, και, ήταν μια έκταση 103 στρεμάτων. Δίπλα όμω έτυχε να έχει και ένα πολύ καινούριο σχολείο, το οποίο μόνο για σχολείο δεν έμοιαζε, περισσότερο για εκθετιακό χώρο ήταν σε δύο πατώματα. Και αυτομάτω λέω ότι είναι η καλύτερη περίπτωση, γιατί είναι ανάμεσα στην Κοζάνη και στην Τουλεμαίδα. Για να πα, θέλει 10 λεπτά από την Κοζάνη, ε, για να έρθει από την πτωλεμοίδα, επειδή δεν είναι το ίδιο ανάγλυφο, θέλει 12 λεπτά. Λίγο πολύ. Δεν, δεν μπορεί να το δει ο άλλο ανταγωνιστικά. Ε, γιατί βοηθάει, είναι περισσότερα τα χιλιόμετρα βέβαια, αλλά βοηθούσε αυτό. Απόδειξε ότι το είδαν θετικά στην πρώτη έκθεση και πάρα πολλοί πτωλεμοειδιώτε είχαν έρθει και συμμετείχαν σε αυτή την έκθεση. Ε, ήταν ένα αυτό το πράγμα. Δεν ήταν μακριά από την πόλη ε, και με αστικό μπορούσε να έρθει να, να, να ο κόσμο τουλάχιστον από τη μία πλευρά. Και είχε και απέναντι μία έκταση 100 στρεμμάτων. Μπορούσε να κάνει πάρα πολλά πράγματα, να έχει τη δυνατότητα να κατασκευάσει σε εκθεσιακό χώρο. Αυτά τα είχαμε πει από την πρώτη έκθεση. Να κατασκευάσει όχι μόνο εκθεσιακό χώρο, χώρο για συνεδριάσει, σχολεία για, την, για προϊόντα παραδοσιακά και πάρα άλλο πράγμα. Και αρχίζουμε και λέμε ότι αυτό είναι ο χώρο μα ε, για να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Έλα δε τώρα, αλλά αυτά τα πράγματα έχουν ένα κοστολόγιο. Μετρήσαμε από εδώ, μετρήσαμε από εκεί, το συζητήσαμε με τον Ομορφιακό Συμβούλιο, μιλούσε για 500 χιλιάρικα ότι θα μα δώσει, θέλησε να συμμετέχει, γιατί ήταν ο χαλάτη επικεφαλή που είχε όλη την καλή διάθεση. Και ε, εκεί έρχεται από μηχανή θεό μια επίσκεψη του Υπουργού Εμπορίου, του Βασίλη Κεδίκουκλου, ο οποίο έρχεται στο επιμελητήριο, είχε πρόβλημα εκείνη την περίοδο γιατί προσπαθούσε να εφαρμόσει κάποια μέτρα εναντίον των μεγάλων επιχειρήσεων τα οποία εκμεταλλευόταν τόσο τους καταναλωτές όσο και τους αντιπροσώπους τους και προσπαθώντας να εφαρμόσει τα μέτρα άρχισαν να κάνουν μια φασαρία κάτω και να γράφουν εφημερίδες κτλ. Ξέρετε πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν δυστυχώ και πληρωμένοι κονδυλοφόροι, πολλά γίνονται και προσπάθησε να βρει συμμάχους. Έρχεται στο, όπου πήγαινε σχεδόν τον άνθρωπο, τον βρίζαν γιατί τα μεγάλα επιμηλητήρια είχαν, που είχαν τι μεγάλε επιχειρήσει είχαν επηρεάσει πη, και τα μικρά. Έρχεται σε εμά, εμεί πιο μπροστά, πήραμε τα μέτρα, τα μελετήσαμε, τα συζητήσαμε όλοι μαζί, είδαμε κάποια θετικά, είδαμε κάποια αρνητικά και όταν ήρθε ο άνθρωπο στην Κοζάνη, ε, είδε έξαφνα ανθρώπου να χειροκροτούν τα μέτρα του. Αφού βέβαια πρώτα επισημάναμε τι αδυναμίε. Ε, εντυπωσιάστηκε πώ γίνεται αυτό το πράγμα κτλ. του εξήγησε ορισμένα πράγματα. Και μετά βάζουμε το θέμα το δικό μα. Όταν τον είπαμε, θέλουμε να κάνουμε την έκθεση. Να, τι κάναμε στη Θεσσαλονίκη. Αλλά λέει τι προπολογισμό έχετε, τον λέω 4 εκατομμύρια. Τα μισά θα τα βάλω εγώ και θα έρθω και στα εγγένεια. Αυτό ένα μήνα, αφού είχαμε αποφασίσει να το παλέψουμε και να κάνουμε την έκθεση. 2 εκατομμύρια μέσα σε 5 μέρε που έφυγε από εδώ ήρθαν στην Κοζάνη. Δεν μπόρεσε να έρθει στα Γένεια γιατί είχε μια σύσκεψη υπουργικού συμβουλίου υπό τον Ανδρέα Παπανδρέο. Δυστυχώ όμω αυτή η σύγκρουση την πλήρωσε γιατί 20 μέρε μετά από τα Γένεια τη έκθεση, 20-21 Σεπτεμβρίου, αν θυμάμαι καλά, διώχτηκε από το Υπουργείο Εμπορίου. Ε, να δείξουμε τι φωτογραφίε, να φύγουμε από το σχολείο, να δούμε και εδώ πέρα είναι ο Βασίλη και κι εγώ. Πάμε στην άλλη φωτογραφία. Εδώ είναι που προετοιμάζομαι πια την έκθεση. Είναι οι εκθέτε μέσα στο πρώτο σαλόνι του κάτω ορόφου. Σα λέω ότι ήταν ο καλύτερο εκθεσιακό χώρο, έτοιμο και μάλιστα για μια εποχή. Τα σχολεία είναι κλειστά, δεν ενοχλούσε κανέναν και μπόρεσαμε και κάναμε αυτή τη δουλειά. Ε, και από εκεί και πέρα, να δείξουμε τι επόμενε φωτογραφίε. Υπάρχει αυτό το πρώτο σήμα. Σε κάθε έκθεση υπήρχε και αφή στα ειδική. Αυτή είναι η πρώτη βιοτεχνική έκθεση. Πάμε στην άλλη. Αυτή είναι η πρώτη είσοδο που υπήρχε. Την επόμενη. Εδώ είναι παρακολουθώντα τον Αγιασμό. Την άλλη φωτογραφία. Η, η δική μου ομιλία. Ε, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να την περιγράψω. Ε, του χαλάτσι Και τα εγγένεια. Ε, α, εδώ είναι η άλλη μέρα ε, που. Τι έγραψε το θάρρο, μεγάλη συμβουλή τη έκθεση των Γκίλων ε, για την προβολή και τη διάθεση των προϊόντων. Ε, πάμε στην άλλη φωτογραφία. Εδώ είναι που κόβει την κορδέλα. Δεν είχε έρθει ο Κεδίγκο, ο οποίο μα πήρε τηλέφωνο όμω και είπε: Συμβαίνει αυτό. Εγώ θα πάρω το αεροπλάνο και θα έρθω στη διάρκεια τη έκθεση. Και πράγματι στι τέσσερι μέρε από τη λειτουργία, αν θυμάμαι καλά, ήρθε. Εδώ είναι στην επίσκεψη που κάνει. Βλέπετε στην άκρα φαίνομαι πολύ λίγο εκεί στο πρόσωπο. Ήρθε ο άνθρωπο εδώ, είπε τα καλύτερα λόγια για την έκθεση και μάλιστα έχει πει στον διευθυντή τη. Του επιμελητηρίου Θεσσαλονίκη. Μακάρι να είχαμε δύο-τρία τέτοια επιμελητήρια σαν τη κοζάνε, γιατί αλλιώ θα μπορούσε να πάει η Ελλάδα. Ε, και κάθε. Ε, Μα συμπεραστικόταν, αλλά το δυστυχώ τον άνθρωπο τον διώξαν. Όπω κάπω έτσι διώξαν και τον χαλάσε, γιατί αργότερα έγινε νομάρχη Αττική, ε, ένα χρόνο αργότερα, Εν ο Νομάρχη Κυκκί και που έγινε Σέρτα, αλλά επειδή προσπάθησε να προστατέψει το δημόσιο χρήμα, τον φάγανε και εκεί. Και έτσι και οι δύο άνθρωποι που τόσο προσφέραν, Θοδωρή Καλάση και ε, ε, Βασίλη και Δίκοκουλο, προσφέραν πολλά για την περιοχή μα και για την έκθεση, αλλά και οι άνθρωποι επειδή είχαν ιδέε, την πληρώσαν δεόντω. Εδώ, σε αυτή τη φωτογραφία, είναι στο περίπτωρο της υπηρεσίας τη Είχαμε 55 συμμετοχές σε αυτή την έκθεση. Ε, εκ των οποίων οι 45 ήταν βιοτέχνε, οι 10 περίπου ήταν του γεωργικού τομέα και στη μέση είναι ο του Βασιλ, Δημήτρης Βασιλάκος καλός μου φίλος ο οποίος ήταν η ψυχή του, του περιπτέρου της υπηρεσίας της γεωργίας της διευθύνσης της γεωργίας και ο στρατηγός διοικητής του πρώτου στρώματος στρατού Ιωάννου. Πάμε στην άλλη φωτογραφία εδώ είναι ένα από τα περίπτερα. κάποιοι είχαν πει ότι Ξεκινήσαμε από τζαντήρια. Από ό,τι βλέπετε, μόνο από τζαντήρια δεν είχαμε ξεκινήσει. Με κακοφάνηκε όταν το πρώτο άκουσα, αλλά ε, πολλά λέγονται, αλλά δεν πειράζει. Καλύτερα να μεταλαμβάνουμε πάντοτε υπόψη μα. Και είναι και ο πρώτο αντιπρόεδρο τη Βουλή, τότε Μάρκο Νάτσινα, που είχε επισκεφτεί την έκθεση. Εδώ είναι το περίπτερο από την Πτωλεμαίδα του Καλατζόπουλου, που είχε πίνακε ζωγραφική και κορνίζη Στην άλλη φωτογραφία, εδώ είναι ότι φτάνουμε πια πάρα πολλοί κόσμοι. Είχε αδειάσει ολόκληρη η κοζάνη και από την Τουλαμαίδα πάρα πολλοί κόσμοι. Και το κόλπο που κάναμε ήταν, ε, ε, μου λέγανε ότι πού κάνει έκθεση. Όταν την κάνουμε στην ομαρχία, σαν διεύθυνση τη και δεν πατάει κανένα. Στα κύλα θα κουβαληθούν. Το μυστικό ήταν να σηκωθούμε να πάμε στα αστικά, να του πούμε, βάλτε τα λεωφορεία να σα καλύψουμε τα έξοδα ε, αν θέλετε και τα λοιπά να κάνουν δωρεάν διαδρομέ. Και ε, αντί να κάτσει μέσα στην πόλη, έκανε την βολτούλα του άλλου, ανέβαινε πάνω στο λεωφορείο, ερχόταν, έβλεπε την έκθεση. Έβλεπε. Φυσικά κάποιοι μπορεί να ήταν 5-6 φορέ. Αλλά ε, αυτό ήταν ε, το μόνο που δεν μα πείραζε. Ε, και τότε είδαν πολλά πράγματα. Ε, για παράδειγμα, πιάνο που να κατασκευάζει στην Κοζάνη, δυστυχώ πια αυτή η επιχείρηση σταμάτησε, γινόταν ε, από του αδερφού Ποντίκη στα Σέρβια. Ε, ένα παράδειγμα. Πάρα πολλά πράγματα. Ψυγεία επαγγελματικά. Για πρώτη φορά είδε ο κόσμο πράγματα που έλεγε: Μα Αυτά εμεί θα κάνουμε. Αυτό που είχε πει στη Θεσσαλονίκη εκείνο ο, ο επισκέπτη, εδώ το επαναλαμβάνω κάθε μέρα. Και βεβαίω είχαμε και βραβεία. Αλλά ήταν ένα, ένα πράγμα που σταμάτησε γιατί όλοι είχαμε το καλύτερο περίπτωμα, την καλύτερη οργανωμένη επιχείρηση, το πιο πρωτότυπο προϊόν. Πέντε βραβεία είχαμε πει ότι θα δώσουμε και χρηματικά ποσά το οποίο είχαμε πάρει από τράπεζα. Τελικά όμω οι εκθέτε είδαν τι δυσκολίε μα και μα έδωσαν και τα δικά του τα χρήματα. Δεν τα πήρε κανένα από αυτού. Ε, αλλά σταματήσαμε από εκεί πέρα τα βραβεία γιατί όλοι θέλαν να πάρουν βραβεία. Όλοι πιστεύαν τα δικά του ήταν καλύτερα. Πιέζαν τα μέλη τη Επιτροπή και λέμε δεν μπορεί αυτό να συνεχιστεί. Και σταματήσαμε τα βραβεία τη επόμενη χρονιά. Έτσι έφυγε η πρώτη έκθεση και νομίζω ότι έχω μια-δυο. Εδώ χαλάσει που ε, κηρύσσει τη λήξη της πρώτη έκθεση, Δίπλα ήταν ο Λάζορος, ο Ακριτίδες, ο εκδότης της Ορδαϊκής από την Πελομαϊδα. Αείμνης τους δυστυχώς και αυτός. Και ο Σταμάτης Κουρτίδης και αυτός δυστυχώς έχει φύγει. Και μέσα είναι ο Λάκης ο Ρετζέπης, που υπήρξε δήμαρχος Σάτιστα και ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και καλός βοηθός μου τότε. Ε, πάμε στις φωτογραφίες. Και εδώ πέρα είναι το τι γράφει ο Λάζος ο... Ακριτίδε, ευείωνε προοπτικέ. Όταν, όταν έκλεισε η έκθεση, το βλέπετε επάνω και λέει τα καλύτερα λόγια για αυτή την έκθεση. Ε, προχωράμε. Οι εκθέσει συνεχίστηκαν. Είχαμε την δεύτερη έκθεση με αυτό το σήμα που έκανε. Πάμε στη φωτογραφία να δούμε ποιο μα έκανε τα εγγένεια. Ήταν ο Ιωάννη Παπαδόπουλο που ήταν υπουργό Βόρειο Ελλάδο. Ε, σε αυτή την έκθεση μα επισκέφτηκε ο χαλάτσι να δείξουμε τη φωτογραφία. εδώ είναι στη στιγμή των εγγενείων. Βλέπετε και τον Υπουργό και το Χαλάτση από κάτω. Προχωράμε στι φωτογραφίε. Είναι ο Τζοβόλα, ο οποίο είχε έρθει στην έκθεση. Από ό,τι έμαθα όταν έφυγα, ξαναήρθε. Σε κάθε φορά που περνούσε εδώ και έβλεπε να υπάρχει έκθεση, ερχόταν. Με τον οποίο είχαμε συζητήσει ορισμένα πράγματα και θα κανα... καταφέραμε να κάνουμε επιθεώρηση τελωνίων. Αλλά δυστυχώ αυτή η διαμάχη που σα είπα των δύο πόλεων Οδήγησε στη Ματέως και μου είπε δεν είναι δυνατόν να προχωρήσω γιατί το διεκδικεί μια πόλη, το διεκδικεί άλλη πόλη. Τσακώνεστε μεταξύ σας, stop, δεν χρειάζεται να πηγαίνετε στη Θεσσαλονίκη. Προχωράμε. Εδώ είναι πια η τρίτη έκθεση. Ο... Αυτός είναι ο πρώτος γενικός γραμματέας της περιφέρειας. Ήταν ο... με τον Λάζο Ακριβίδη στο περίπτερό του, ο οποίος ήρθε στην έκθεσή μας, μίλησε στην τρίτη έκθεση, ήταν ο προάγγελο τη περιφέρεια, γιατί η περιφέρεια έγινε μετά. Και όλα αυτά είχαν ξεκινήσει από το Νομαρχιακό Συμβούλιο, σε αυτό το οποίο προείδρευε ο Χαλάτση. Και όταν κάναμε το πρόγραμμα, μα στείλανε ένα πρόγραμμα που μόνο τα στοιχεία που του δώσαμε δεν είχε. Αντιγράφαν προγράμματα από το 1950 ή προγράμματα τη 7η αιτία. Οι πάλι τη Θεσσαλονίκη και είπαμε ότι δεν γίνεται αυτή η δουλειά. Πρέπει να χωρίσει η Κεντρική Μακεδονία από τη 7 η οι παλι τη θεσσαλονικη Μακεδονία, γιατί άλλα τα δικά μα τα προβλήματα και άλλα τα δικά του. Και ευτυχώ υπήρξε ο γεννηματά, ο οποίο εισηγήθηκε και έγινε αυτό ο διαχωρισμό. Και ο πρώτο γραμματέα που στάλθηκε ήταν ο Σκηνάς. Ε, σε όλε αυτέ τι εκθέσει, εδώ είναι η, που είναι και ο Μιχάλη Κωνσταντίνο, προχωράμε στι φωτογραφίε. Το περίπτερο με τα αγροτικά μηχανήματα, τα κυπευτικά μάλλον, η τέταρτη έκθεση με αυτό το σήμα εδώ είναι ο Μάρκο. Ο Νάτισταν τότε ήταν πια υπουργό βιομηχανία και ο μακαριστό με Μετροπολίτη Διονύσιο, ο οποίο ήρθε στα εγγένεια. Και από πίσω φαίνεται ο λίγο ο τότε καινούριο Νομάρχη και ραμάρες, Λίγο φαίνεται, νομίζω σε μια άλλη φωτογραφία πρέπει να φαίνεται λίγο περισσότερο. Θα δούμε. Και εδώ είναι η έκθεση τέταρτη που πιθανό να γινόταν. Είχε τέτοιο αντίκτυπο γιατί είχαμε τρομερέ δυσκολίε. Ούτε τα μισά λεφτά δεν μαζέψαμε και κάναμε περίπου 500 τερτύπια να μπορέσουμε να την κρατήσουμε, αλλά ήταν η καλύτερη έκθεση, η τελευταία. Βλέπετε, αυτή, αυτό το δημοσίευμα ήταν στον ελεύθερο τύπο, που είχε τότε πολύ μεγάλη κυκλοφορία, οι φωτογραφίες είναι από τα περίπτερα μας. Ήρθε μια δημοσιογράφος, έμπειρη, το όλο το μέσα μέρο, το σαλόνι του ήταν αφιερώ, αφιέρωση στην δικιά μα έκθεση. Το μικρό εικονί, εικονάκι που βλέπετε, εικονίδιο που είδατε, ήταν στην πρώτη σελίδα ψηλά που παρέπεμπε σε αυτή τη σελίδα. Και εκεί, τότε εκείνε Εκείνη την περίοδο είχε έρθει και το ΤΕΙ και είχε κάνει ολόκληρο τμήμα πώ θα οργανώνεται ένα λογιστήριο. Είχαν έρθει από το Σύλλογο Καλών Τεχνών και είχαμε και τέτοια πράγματα. Πάρα πολλά καινούργια. Η τέταρτη έκθεση μπορώ να πω ότι ήταν η πιο μεγάλη και εντυπωσιακή από όλε τι εκθέσει. Παρόλο που οργανώθηκε με ελάχιστα χρήματα. Γιατί τότε τα επιμελητήρια δεν είχαν έσοδα. Ε, μετά βγήκε ένας νόμος το 1992-1993, το οποίο έγινε επιμηλητριακή ε, έπρεπε να είσαι ενήμερος, ενημερότητα, να είσαι ενήμερος και αλλιώς δεν μπορούσε να κάνει συναλλαγές με την εμφορία και άρχισε να παίρνει λεφτά μέχρι που έφτασε στο PSI πριν από λίγο καιρό που το κουρέψαν και τα, τα πήραν τζάμπα και βέρεσαν τα χρήματα τα οποία είχε σαν αποθέματα. Σε όλε αυτέ τι εκθέσει βάζαμε κάθε φορά να πάμε πίσω και θα έρθουμε με, με τον, κύριο Ελευθεριάτη και θα σα πω γι' αυτόν. Ε, 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 κάθε φορά προσπαθούμε να βάλουμε ένα καινούριο θέμα, η ε, είτε λεγόταν βιομηχανική περιοχή, είτε λεγόταν ε, ε, παράκαψη πολυμήλου ε, καστανιά. Δεν είχαμε κατά νου τότε και ούτε ήξερε κανένα ότι θα γίνει η Αγνατία. Και το παλεύαμε, μαζέψαμε τα επιμελητήρια εδώ, προσπαθούσαμε να περάσουμε. Ήταν και ο, ο χρόνο ο, ο οποίο κάθε φορά έβαζε η επιθυμία του λαού τη Κοζάνη είναι να γίνει αυτή η παρακαμπτήριο. Και ήταν μια προσπάθεια που εγώ δεν το ήξερα τώρα, πολύ τελευταία το έχω μάθει, ότι την είχαν ξεκινήσει το Ακτέλα από το 1953. Και επίση ο δήμαρχο τότε, ο Έμνησο Παπαγιάννη, και αυτό είχε γίνει επιστολή. Αλλά όταν ξεκινήσαμε εμεί αυτή την προσπάθεια, το κίνητρο που μα έκανε να ξεκινήσουμε ήταν η εφημερίδα Χρόνο. Από εκείνη είχαμε ξεκινήσει. Εγώ σα λέω ότι τώρα που ασχολούμαι λίγο με ιστορικά θέματα και κάθομαι να τα ψάχνω, βρήκα ότι αυτέ οι δύο περιπτώσει ήταν που είχαν ξεκινήσει. Μάλιστα, το κτέλ έλεγε να σα πληρώνουμε και ειδικά διόδια ε, για να ανοίξετε το δρόμο. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνουμε την Καστανιά και πραγματικά ήταν τρομερή ταλαιπώρια. Πάρα πολλά πράγματα προσπαθήσαν να περάσουμε τότε εκείνο το διάστημα και κάθε φορά λέγαμε θέλουμε το χώρο για να γίνει εκτισιακό κέντρο, για να προβάλλουν από εκεί τα προϊόντα. Δεν είναι δυνατόν στο σχολείο να γίνονται αυτά τα πράγματα, γιατί μα περιόριζε και στον χρόνο και τη δυνατότητα επέκταση κτλ. Και, τελικά, να βάλουμε τον κύριο Ελευθεριάδη, ο οποίο ε, αναλαμβάνει το 1988. Εγώ δεν ξαναβάζω υποψηφιότητα. Το παλεύει πάρα πολύ. Αγωνίζεται. Τότε έτυχε να είναι υπουργό Γεωργία ο Μιχάλη του ε, καταφέρνει και παίρνει μια πρώτη υπογραφή, υπόψη ότι υπογραφή για να Δοθεί στο Επιμελητήριο ο χώρο, υπόψινο από το 1985 ο Θοδωρή Καλάση με το φίλο του Μωραίτη που ήταν υπουργό Γεωργία, είχε καταφέρει να φύγει ο σταθμό από εκεί, που ο κτηντροφικό σταθμό που υπήρχε και να πάει στη Βλάστη που είναι ο φυσικό του χώρο. Δεν ήταν πια εμπόδιο η ύπαρξη ε, τη υπηρεσία του σταθμού. Αλλά άντε από το δημόσιο να πάρει κάποια κτήματα, να το δώσει στο Επιμελητήριο, Αυτά θέλουν διαδικασίε. Καταφέρνει ο Ελευθερία και παίρνει αυτή την υπογραφή και έρχεται μετά, κρατάει την έκθεση και αγωνίζεται για τα 4-5 χρόνια που είναι πάνω, μετά αναλαμβάνει ο κύριος Αποστολίδης και πάλι το 99 είναι η Φουργός Γεωργίας ο Μωραήτης, ο οποίος ήξερε το θέμα καλά, πατάει πόδι και δίνονται τα 20 στρέμματα στο επιμελητήριο. Υπάρχει και το θέμα, όπως το είπε προχθές, σε κάποια, στην τιμητική διάκριση που έγινε για τα 30 χρόνια ο κύριος Αποστολίδης, ε, σεισμος σωσμός και υπάρχουν κονδύλια για αποκατάσταση από τις ζημίες των σεισμών, και από αυτά τα κονδύλια παίρνει και εκτίζεται το εκκλησιακό κέντρο. Ε, και έτσι στη φετινή έκθεση, επειδή είναι τα 30 χρόνια, τιμήθηκαν οι τρει πρόεδροι που είχαν 100% τη διοργάνωση της έκθεση, γιατί μετά το 2000. Έχει αλλάξει αυτό το πράγμα, υπάρχει εκθυσιακό κέντρο, υπάρχει πρόεδρος του εκθυσιακού κέντρου. Μέχρι πριν από τρία χρόνια και πρόεδρος του εκθυσιακού κέντρου ήταν ο κύριος Αποστολίδης και φτάσαμε ε, στα 30 χρόνια και έγιναν τιμητικές διακρίσεις. Εγώ έχω ξανατιμηθεί για τα 20 χρόνια και επειδή, ε, προ, όχι εγώ σαν άτομο, το διοικητικό συμβούλιο στο οποίο ε, ε, ανήκα και... Ε, αυτό το διοικητικό συμβούλιο έχει ο καθένα το δικό του μέρο, 30 άτομα. Ήταν δια 30 μοιράζουμε τι τιμητικέ διακρίσει. Αλλά εκείνη η τιμητική διάκριση για μένα ήταν κάτι παραπάνω. Προσωπικά πια. Θα μου επιτρέψει να το πω αυτό, γιατί έτυχε να πάει ο κ. Κασαπίδη στι πάρτι τη Μικρά Ασία και να καλέσει στην έκθεση. Πήγε να δει το τριαντάφυλλο πώ καλλιεργείται κτλ. για να μεταφέρει εδώ την τεχνογνωσία και του κάλεσε στην έκθεση. Στην Τουρκία, Ήρθαν εδώ ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, ο ονομάρχης της Σπάρτης. Αυτή η Σπάρτη είναι η πατρίδα του πατέρα μου και φανταστείτε πώς αισθανόμουν εγώ εκείνη τη στιγμή γιατί γινόταν και μετάφραση για ποιο λόγο δίνεται αυτή η τιμητική διάκριση. Σαν να τους έλεγα, ρε εσείς μας διώξατε, αυτή η ίδια όχι γιατί η συμπεριφορά των Σπαρταλίδων μουσουλμάνων ήταν πάρα πολύ καλή και προστατέψαν τους 8.500 όταν δώσαν διαταγή να φύγουν και να έρθουν στην Ελλάδα. Του έφεραν μέχρι το λιμάνι ε, με ειδική φρουρά. Ε, αλλά οι ηγεσίε του κάναν τα χίλια μύρια. Και είπα: Μπορεί να προσπαθήσετε να μα εξαφανίσετε. Αλλά βλέπετε ότι εμεί υπάρχουμε εδώ, δημιουργούμε. Και αυτή η ηθική ικανοποίηση που ένιωσα εκείνη την ημέρα δεν μπορεί κανένα να μην την αλλάξει με τίποτα. Βεβαίω υπάρχουν παθογένειε και κάποιε αδυναμίε που ξεκινάνε κυρίως από το καταστατικό που υπάρχει πια και θα πρέπει να πάψει να είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν ανήκουν στις παραγωγικές δυνάμεις, έχει πολλούς μέσα μετόχους που ανήκουν σε υπηρεσίες και τα λοιπά, και να αναλάβουν πια τη διοίκηση οι παραγωγικές δυνάμεις της Δυτικής Μακεδονίας λέγεται άλλωστε έκθεση της Δυτικής Μακεδονίας και δεν είναι άλλες από τα τέσσερα επιμηλητήρια, όχι μόνο τις Κοζάνες, αλλά και τα άλλα τρία επιμελητήρια, Φλόρνες, Καστοριάς και Γρεβενών, θα πρέπει να έρθουν μέσα στη μετοχική σύνδεση και στη διοίκηση και βεβαίως και τα άλλα τρία επιμελητήρια που δεν είναι των εμπόρων και των βιοτεχνών, αλλά όπως είναι το τεχνικό επιμελητήριο, το γεωτεχνικό που έτσι κι αλλιώς υπάρχει, και το, το, οικονομικό και το, το, τεχνικό, οικονομικό και γεωτεχνικό επιμελητήρια. Τρία επιμελητήρια έχουμε παραγωγικά εδώ. Σε άλλα μέρη υπάρχει και το ξενοδοχειακό. Εδώ πέρα δεν έχουν κάτι τέτοιο. Και να αλλάξει εντελώ βεβαίω να εκπροσωπείται και η περιφέρεια, γιατί ε, είναι η ανώτατη αυτοδιοικητική αρχή, στην πούμε, στη Δυτική Μακεδονία και η αυτοδιοίκηση έχει θέση μέσα σε αυτό το κέντρο. Εάν μια τέτοια σύνδεση γίνει και αρχίζουν να ψάχνουν για καινούργια πράγματα, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να πάρει άλλο δρόμο, έστω και αν έχουμε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες στην πατρίδα μας αυτή τη στιγμή και δεν ξέρουμε πόσο ακόμα αυτές οι δύσκολες συνθήκες θα υπάρχουν. Άλλωστε, από τέτοια πράγματα, από τη νύχτα έρχεται η μέρα και μπορεί να έρθει και μια καλύτερη μέρα και θα έρθει και για τη Δυτική Μακεδονία και φυσικά για την πατρίδα μας. Αυτά για την πρώτη εκπομπή. Στην άλλη εκπομπή θα αρχίσουμε να μιλάμε για την ιστορία του κρόκου και έχουμε και βλέπουμε. Έξι ως εφτά εκπομπές θα υπάρχουν, μάλλον εφτά θα είναι, δεν ξέρω αν θα πάμε και στην Όδοη. Ε, θα μας έχετε για ένα μήνα, θα κάνετε σεμινάριο για να μάθουμε και τις χρήσει και την ωφελημότητα και πώς θα προφυλαχτούμε από κάποιες υπερβολές μας και πάρα άλλα, άλλα, άλλα πολλά. Και για παράδειγμα για πρώτη φορά πιστεύω θα μπορέσω να σα δείξω αυτό το λέω για του κροκιώτε. Ένα μηχάνημα που μπορεί από μόνο του, είναι ρομποτικό, να μπορεί να μαζεύει κρόκο χωρί να χρειάζονται εργατικά χέρια. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα του κρόκου είναι η συλλογή του. Αυτά για σήμερα. Σα ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Γεια σας.